Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Η Θεσσαλονίκη είναι στον απόϊχο της 25ης ΔΕΘ. Έκλεισε με την ομιλία και την συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα. Κατ' εμέ θετικό το πρόσημο, παρουσίασε το νέο, παρουσίασε την πλατφόρμα του ο κύριος Τσίπρας με κεντρικό πολιτικό σύνθημα «Νέα αρχή». Ένα μεγάλο ζητούμενο που προκύπτει, κύριε Ζαχαριάδη, είναι το οποίο συζητούμε στη Θεσσαλονίκη και με τον Χρήστο χτες και στην τηλεοπτική εκπομπή με καλεσμένο τον Μάριο τον Κάτσι, είναι πού θα βρεθούν τα χρήματα, τα κονδύλια, ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν τα όσα δεσμεύτηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γιατί καλά τα λόγια, καλή αριθμή, καλές υποσχέσεις, αλλά όταν φτάνουμε την ώρα των πράξεων, τι κάνουμε? Ναι. Εντάξτε, για αρχή, το πρόγραμμα μας είναι απειρό. Δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι δαπανηρό και ανεξελεκτό. Η χώρα έχει αυτή τη στιγμή το δημοσιονομικό απόθεμα που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση και ανακυκλώνει η σημερινή, των 37 δις. Βρισκόμαστε σε μια διεθνή συγκυρία όπου υπάρχει ρήτρα διαφυγής ελλείμματος και οι οικονομίες πλέουν σε μια περιόριστη λίμνη ρευστότητας. Άρα λοιπόν, με την προοπτική της ανάκαμψης και αξιοποιώντας με στοχευμένες παρεμβάσεις τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, πρέπει να κάνουμε αυτές του διαρθρωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, ώστε να μπορέσουμε να επιταχύνουμε την οικονομική μεγέθυνση, αλλά να πολλαπλασιάσουμε και το κοινωνικό μέρισμα της επόμενης περίοδου. Το λέω αυτό διότι η χώρα εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά αναφορικά με την κρίση ακρίβειας. Βλέπετε σιγά σιγά πώς αρχίζουν και πιέζονται τα εισοδήματα εξαιτίας των συγκλονιστικών ανατιμήσεων που έχουμε διεθνώς, αλλά στη χώρα μας έχει γίνει μεγαλύτερη ζημιά λόγω της ιδεολειψίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το θέμα του ηλεκτρισμού, να δούμε εκεί πέρα πόσα θα καλυφθούν, πόσα θα μείνουν ακάλυπτα. Το θέμα του φυσικού αερίου, το θέμα των υγρών καυσίμων. Άρα λοιπόν, επειδή τώρα μιλάμε και με Θεσσαλονίκη, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα ανάψει το καλοριφέρ. Έτσι. Να δούμε πώς θα ανάψει το καλοριφέρ, να δούμε πώς θα είναι ο χειμώνας και να δούμε και πότε θα σβήσει. Άρα λοιπόν, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κοστολογημένο. Είναι προτάσεις οι οποίες εφαρμόζονται από άλλες κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα πράγματα τα οποία προτείναμε εμείς, για παράδειγμα, η αύξηση του κατώτατου μισθού, το χαμήλωμα της φορολογίας στα καύσιμα στο κατώτατο επιτρεπτό όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι προτάσεις που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, στην Ισπανία, είναι στο πρόγραμμα του Όλαφ Σόλτς, του σοσιαλδημοκράτη υποψήφου για την καγκελαρία, που γίνονται οι εκλογές σε λίγες μέρες. Είναι πράγματα τα οποία έχει κάνει ο πρόεδρος Βάιντεν. Δεν τα βγάλαμε από το κεφάλι μας. Ούτε είναι στα κοιτάπια της ριζοσπαστικής αριστεράς. Είναι προτάσεις της κοινωνικής επιβίωσης και, αν θέλετε, και της συστημικής ευστάθειας. Γιατί αν λόγω της ακρίβειας καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη των αδύναμων και των μεσαίων, πού θα βρουν καταναλωτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Άρα λοιπόν αυτό κάνει ένα κύκλο και δεν πρέπει να πέσουμε σε φαύλο κύκλο, να δημιουργήσουμε συνθήκες ενάρετου του κύκλου. Ναι. Για να δημιουργηθούν οι συνθήκες λοιπόν του ενάρετου του κύκλου, κύριε Ζαχαριάδη, γίνεται και μια ευρεία μεγάλη κουβέντα μάλλον για την περίφημη μεσαία τάξη. Ναι. Κονταροχτυπιούνται. Έχουν μπει στο πολιτικό επίκεντρο. Ακριβώς. Κονταροχτυπιούνται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία για το ποιος θα μπορέσει να κερδίσει την εύνοια της μεσαίας τάξης. Ακούσαμε όμως πρόσφατα τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι στην ουσία η υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, αυτό που η κυβέρνηση τουλάχιστον αποκαλεί εξόντωση της περίοδου 15-19, ήταν εθνική ανάγκη. Το ζητούμενο είναι το εξής. Θεωρείτε ότι ήχησε καλά στα αυτιά του κόσμου αυτή η πρόταση? Γιατί, και το λέω δεδομένου ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε, πολλοί έχουν συνδέσει τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα με εκείνο το παλιό το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Καταρχήν, προέκυψε από έναν εθνικό στραγγαλισμό, τα μνημόνια.
για τα οποία η κυρία Μέρκελ έκανε την αυτοκριτική της πριν από λίγες μέρες, ναι, για τον βάρβαρο και σκληρό τρόπο τον οποίο συμπεριφέρθηκε στην Ελλάδα. Θα μου πει κάποιος, και τι αλλάζει με αυτό στην καθημερινότητά μου? Προφανώς. Μου έχει κοπεί η σύνταξη, μου έχει κοπεί ο μισθός, έχει καταρρεύσει η αγοραστική μου δύναμη, σε τίποτα. Αλλά θα άξιζε να ακούσουμε και μία συγγνώμη ή μία αυτοκριτική από όλους αυτούς που λέγανε ότι ήταν ευλογία, ότι και να είμαστε είχαν επιβάλει έπρεπε να τα εφεύρουμε. Αυτοί που λέγανε βάστα Σόιμπλε, γερούν γερά, όλα αυτά τα οποία ο Βινιράζει. Αυτά έγιναν πριν όμως. Άρα, από λοιπόν, εδώ και πέρα, άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να εξετάσουμε το περιβάλλον στο οποίο ήταν η χώρα τότε και το περιβάλλον στο οποίο η χώρα είναι σήμερα. Εγώ το είπα και στην αρχή. Πώς ήταν τότε η χώρα όταν την παραλάβαμε εμείς? Είχε 2 δισεκατομμύρια απόθεμα. Δεν μπορούσε να διαδανειστεί από τις διεθνείς χρηματαγορές και ήταν αναγκασμένη να υπογράψει μνημόνιο και να χρηματοδοτήσει την οικονομία της. Παρέλαβε μια χώρα χρεοκοπημένη, ο ΣΥΡΙΖΑ. Με υποχρέωση, έτσι με υποχρέωση πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5%. Έτσι, χρεοκοπημένη σήμερα, ήταν η χώρα. Τι να πούμε. Σήμερα έχουμε ρήτρα διαφυγής ελλείμματος. Σήμερα με τους κόπους και τον πόνο και τον υδρότα και το αίμα του ελληνικού λαού έχουμε 37 δις μαξιλάρι. Σήμερα έχουμε δυνατότητα δανεισμού, διότι οι παγκόσμιες τράπεζες, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα τυπώνουν χρήμα για να μην καταρρεύσει η ζήτηση λόγω της οικονομικής κρίσης του κορονοϊού. Το να μεταφέρει κάποιος και να συνδέει την περίοδο 15-19 ή τη 12-15 του κυρίου Σαμαρά ή τη 10-12 του κυρίου Παπανδρέου ή του Κώστα Καραμαλή, του Κώστα Σιμίτη με τη σημερινή περίοδο είναι απολύτως λάθος. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε σήμερα, ναι, είναι τι συμπεράσματα βγάζουμε και από τη δεκαετή χρηματοοικονομική κρίση του 2008, τι συμπεράσματα βγάζουμε από τη κρίση πανδημίας του κορονοϊού, ποια νέα εργαλεία έχουν οι κυβερνήσεις που δεν τα είχαν τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Τα μισά από τα σημερινά εργαλεία να είχε η δική μας κυβέρνηση το 2015 ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν θέλω να είμαι άδικος, και αυτές πιέστηκαν και αυτές στραγγαλίστηκαν, απλά δεν τολμήσαν ποτέ να το πούνε. Ήταν υποτακτικές σε μια λογική στραγγαλισμού λόγω διεθνής πολιτικής πίεσης και πολιτικού συσχετισμού. Εντάξει, να το λέγαν, να τα είχαν αυτά τα εργαλεία, δεν θα είχε βαθύνει τόσο πολύ η κρίση και η στοχοποίηση στην Ελλάδα. Να συμφωνήσουμε όμως, κύριε Ζαχαριάδη, ότι τουλάχιστον στα χρόνια της κρίσης όλες οι κυβερνήσεις στραγγαλίστηκαν. Νομίζω σε αυτό συμφωνούμε, έτσι. Βέβαια, δηλαδή, το είπα. Εφαρμόζανε ακριβώς. Κάποιοι το ομολόγησαν και το είπαν. Κάποιοι δεν τόλμησαν να το πούν. Το θέμα όμως είναι τι κάνουμε την επόμενη μέρα, δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να. Θεωρούσαν το στραγγαλισμό ευλογία. Άρα λοιπόν. Έχουμε δυνατότητες χρηματοοικονομικές σημαντικές που δεν τα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θα τις έχουμε για πάντα. Μέχρι το 2023. Τέλος μετά. Οι γερμανικές εκλογές και η συγκρότηση της νέας κυβέρνησης και η νέα ισορροπία που θα διαμορφωθεί μεταξύ Βερολίνου, Παρισιού μετά τις εκλογές και εκεί πέρα και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βάζει τουλάχιστον τη Δύση σε μια νέα κατάσταση. Άρα λοιπόν, αν δεν αξιοποιήσουμε αυτή την περίοδο με τρόπο ώστε να αναθερμάνουμε και να δυναμώσουμε την οικονομία μας και να αντιμετωπίσουμε και χρόνιες παθογένειες. Είδατε προχθές η οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του 2021 έκανε ένα σημαντικό rebound σε σχέση με αυτό το οποίο είχε χάσει το 2020. Που ανέβηκε κατά 16%. Ναι. Μαζί με αυτό το δίκτυο όμως αυξήθηκε το εμπορικό έλλειμμα της χώρας. Δηλαδή, η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας συνδέθηκε με μια διαδικασία εμπορικού έλλειμματος. Σημαίνει εμπορικό έλλειμμα ότι η οικονομία μου χρηματοδοτείται από εισαγόμενα προϊόντα. Δηλαδή, βγάζω λεφτά στο εξωτερικό. Αν δεν αντιμετωπίσουμε τα θέματα ενεργειακό ισοζύγιο, εμπορικό ισοζύγιο, παραγωγική βάση της χώρας. Νέο παραγωγικό μοντέλο. Ναι. Έτσι. Ταχεία μετάβαση στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και την ψηφιακή εποχή, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Ωραία. Και αυτό γιατί μέσα στις δύσκολες χρηματοοικονομικές συνθήκες διεθνώς, εμείς έχουμε και τις χρόνιες ελληνικές παθογένειες. Ένα χρέος το οποίο είναι ρυθμισμένο μεν, είναι πολύ μεγάλο δε, και όλα αυτά είναι μπροστά μας. Άρα δεν θέλει χαλαρότητα, θέλει ταχύτητα, θέλει στοχευμένες πολιτικές, θέλει ενδυνάμωση κοινωνικής συνοχής. Θέλει ενδυνάμωση της παραγωγικής διαδικασίας για να μπορέσουμε να αντέξουμε τις κρίσεις και τις προκλήσεις του μέλλοντος. Ωραία. Χρειάζεται να φτιάξουμε μια ανθεκτική και βιώσιμη χώρα. Θα συμφωνήσουμε.
θα συμφωνήσουμε. Να αλλάξουμε θέμα. Πού θες να πάμε? Θα σου πω τώρα. Παρακολουθώντας τον Αλέξη Τσίπρα στην ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου, ήταν εμφανές ότι έκανε ένα άνοιγμα και προς τον κεντρό χώρο. Απευθυνόμενος προς μετριοπαθείς ψηφοφόρους, άλλωστε είναι αυτοί οι οποίοι κερδίζουν και εκλογές. Οι μετακινούμενοι ψήφοι. Από την άλλη πλευρά όμως, βλέπουμε ξαφνικά η προσοχή να στρέφεται, να φεύγει μάλλον από όσα υποσχέθηκε για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων, και το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε μια αντιπαράθεση του Παύλου του Πολάκη με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κούλογλου. Αυτό το πάνω τα δικά στα συστημικά ταμιμία. Το τα ερώτημα. Πάνε εκεί πέρα, ναι. Μα εδώ οι άνθρωποι παρακαλώ, ξεκατηνιάζονται τώρα. Ναι, καλά, το πρόβλημα της Ελλάδος είναι ο Πολάκης και ο Κούλογλου. Το ερώτημα είναι το εξής. Το προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ το εξυπηρετεί ο Παύλος Πολάκης στην λογική ότι θα μπορέσει να προσεγγίσει τον μεσαίο χώρο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήταν ατυχές και άστοχο το σχόλιο του συντρόφου και φίλου μου του Στέλιου. Δεν νομίζω ότι παράγει θετική δημοσιογραφία για το χώρο. Σήμερα σε πολλά μίντια, αντί να συζητάμε την ανάλυση και την εξειδίκευση των μέτρων για το νέο κράτος, για τη νέα κοινωνική πολιτική, για την ενδυνάμωση της παιδείας και της υγείας, για το παραγωγικό μοντέλο που έβαλε στη συζήτηση ο Τσίπρας Θεσσαλονίκη, ναι, συζητάμε την ποδοσφαιροϊκή ανάλυση από τις Βρυξέλλες του Στέλιου. Είναι λάθος. Ναι, μίλησε για αυτόν τον κόλλο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ναι. Μίλησε για ισοπαλία. Ισοπαλία, λοιπόν. Ισοπαλία, ναι. Ένα, έχετε δίκιο. Εντάξει, δεν είναι καλό στα ποδοσφαιρικά. Ο Στέλιος είναι καλύτερο στα ευρωβουλευτικά. Και στα δημοσιογραφικά εδώ που τα λέμε, 30 χρόνια στον χώρο. Όχι, δημοσιογραφικά είναι λάθος. Ναι. Γιατί συζητάμε την ισοπαλία, άλλο σου λέει 1-1, άλλο σου λέει 5-0. Μάλιστα, και στην ουσία ο Τσίπρας μίλησε στη Θεσσαλονίκη για πάνω από 20 λεπτά για το πώς θέλουμε να είναι οργανωμένο το κράτος, για τη σχέση κράτους-πολίτη, για τη σχέση κράτους-επιχειρηματικότητας, για τη σχέση ιδιωτικού τομέα σε όλα τα πεδία με την κεντρική διοίκηση, για την αποκέντρωση του κράτους, τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη και αποκέντρωση και αποτελεσματικό κράτος χωρίς να έχουμε ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση? Γιατί λοιπόν να συζητάμε σήμερα όλα αυτά, συζητάμε τα άλλα. Τι να πω. Καλά, τώρα βέβαια μιλάμε για ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Ζαχαριάδη μου, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ στο κομμάτι αυτό, επιτρέψτε μου, με την απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση, τη διέλυσε την τοπική αυτοδιοίκηση. Αναζητούνται προσπάθειες να συγκροτηθεί. Εδώ βλέπετε τι γίνεται. Εδώ είναι δύο συζητήσεις που πρέπει να γίνουν και να δεχτώ όλη την κριτική και να κάνω και μάλιστα και αυτοκριτική. Το ένα είναι τα οικονομικά εργαλεία και τα τεχνικά εργαλεία της αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι μέσα σε δύσκολους καιρούς εμείς φτιάξαμε ένα πρόγραμμα, το Φιλόδημο, ο οποίος χρηματοδότησε με άνευ προηγουμένου πόρου την τοπική αυτοδιοίκηση, και αυτό το αναγνωρίζουν και συντηρητικοί δήμαρχοι. Ναι. Το δεύτερο έχει να κάνει με το εκλογικό σύστημα της αυτοδιοίκησης. Εκεί, ναι. Και είναι αυτό το οποίο είπατε. Εμείς φέραμε ένα σύστημα το οποίο ήταν μεικτό, δηλαδή απλή αναλογική για τους δημοτικούς συμβούλους, πλειοψηφικό στο δεύτερο γύρο για το δήμαρχο. Είναι ένα από τα μοντέλα τα οποία εφαρμόζονται σε άλλες και ευρωπαϊκές χώρες, αλλά στόχευε, γιατί το κατήργησε ο κύριος Βορύδης, να καλλιεργήσει στη βάση της κοινωνίας συνθήκες συνένεσης και συνεννόησης για τα αυτονόητα στην τοπική κοινωνία. Τώρα, αν δεν φαίνεται ότι δεν έχουμε αυτή την οριμότητα και υστερούμε σε σχέση με τους ευρωπαίους εταίρους μας σε ένα τέτοιο σύγχρονο και αναπτυγμένο μοντέλο αυτοδιοίκησης, γυρνάμε πίσω σε ένα μοντέλο το οποίο δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή κάποιος ο οποίος παίρνει το 43% της εκλογής να παίρνει το 60% των συμβούλων. Θα δείτε ότι όλη αυτή η έλλειψη συνένεσης και συνεννόησης που υπήρχε στα δημοτικά συμβούλια μέσα από την απλή αναλογική θα μεταφερθεί στο εσωτερικό των παρατάξεων, όπου ένας ή ο άλλος θα εκβιάζει με το πλεονάζον 10% ότι αν δεν με κάνει σε μένα αντιδήμαρχο, θα κάνω αυτό με την πλειοψηφία, θα κάνω το άλλο με την παράλληλη. Απλά ξέρετε τι γίνεται, κύριε Ζαχαριάδη. Η μεταφορά των παθογενειών της κεντρικής πολιτικής διοίκησης, τοπική αυτοδιοίκηση, είναι μεγάλο λάθος. Πρέπει να μάθουν οι τοπικές κοινωνίες για τα τοπικά προβλήματα να συνεργάζονται. Είναι αλλιώς να τσακώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, το ΚΙΝΑΛ, το ΚΟΕ, την Ελληνική Λύση και το ΜΕΡΑ25, και αλλιώς να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε σε ένα Δήμο ή σε μια περιφέρεια. Ποιος θα κόψει τα κλαδιά, ποιος θα καθαρίσει τα ρέματα,
πώς θα γίνουν τα προσφραγιστικά, πώς θα γίνει η βοήθεια στο σπίτι. Καταδικεί αυτό το πράγμα και δημιουργεί συνθήκες θεσμικής υστέρησης και υστέρησης άσκησης κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής η οποία έχει εγκύτητα στον πολίτη. Ωραία. Καταλαβαίνετε όμως, κύριε Ζαχαριάδη, ότι αν και τα κόμματα δεν δώσουν πρώτα το παράδειγμα της συνεννόησης, μετά δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις, ναι, και προς τα κάτω, στις υπόλοιπες βαθμίδες. Για να μπορέσεις να έχεις συνενετικό πεδίο στα κόμματα, πρέπει να έχεις και συνενετική διαδικασία πολιτικού συστήματος. Αν το πολιτικό σύστημα και το εκλογικό σύστημα από τη φύση του παράγει όξυνση και πόλωση, είναι φυσικό ότι και οι πολιτικοί σχηματισμοί που δραστηριοποιούνται μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα θα παράγουν όξυνση και πόλωση. Δεν βλέπετε, για παράδειγμα, το εκλογικό σύστημα που ισχύει στη Γερμανία, ότι οθεί σε μεγάλες συνθέσεις και συνενέσεις. Δείτε πώς ήταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις αυτά τα 16 χρόνια που έμεινε στην καγκελαρία η κυρία Μέρκελ. Όλες ήταν κυβερνήσεις συνεργασίας και βέβαια ισχυρές κυβερνήσεις συνεργασίας, διότι κυβερνούσαν τη Γερμανία, που έπαιζε σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη, που έπαιζε σημαντικό ρόλο στον κόσμο. Και τώρα για την επόμενη μέρα όλοι συζητάνε δυνατότητες και πιθανότητες συνεργασιών. Εδώ τώρα μια στιγμή, γιατί ο κύριος Σόλτ, μάλλον θα βγει καγκελάριος με 25%. Ναι. Δεν θα είναι ένας ισχυρός πολιτικός. Βέβαια, εδώ τώρα θα σας πάω λίγο στα διεθνή, με συγχωρείς Χρήστο. Έχουμε μια Γερμανία η οποία είναι σε μια προεκλογική περίοδο. Την ίδια ώρα αλλάζει, φαίνεται, κύριε Ζαχαριάδη, όλο το γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό τοπίο, ειδικά με τη νέα συμφωνία AUKUS μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Αυστραλίας, Βρετανίας. Φαίνεται πως δημιουργείται ένα αντι-ΝΑΤΟ. Φαίνεται πως το ΝΑΤΟ υποχωρεί ή αποχωρεί και από την περιοχή μας. Και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ξαναδούμε ποια είναι η θέση της χώρας μας. Γιατί απέναντί μας έχουμε έναν θρασίτατο γείτονα, την Τουρκία. Οι προκλήσεις συνεχίζονται, μη υποκορυφώνονται, και μήπως πρέπει να ξαναδούμε τι θα κάνει η Ελλάδα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται. Θέλουμε έναν ευρωπαϊκό στρατό? Θα είμαστε μόνοι μας? Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό? Είναι πολύ σοβαρή συζήτηση και πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή που έχουμε. Ναι. Είναι σαφές ότι μετατοπίζεται ο άξονας του κόσμου που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, που λέγαμε ότι κάπου το κέντρο είναι στο Ατλαντικό. Από εδώ και πέρα το κέντρο φαίνεται να πέφτει μέσα στον Πυρηνικό. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι μια μεγάλη και σοβαρή πρόκληση για την Ευρώπη. Φαίνεται ότι το μέγεθος της Ευρώπης από τα πράγματα δεν είναι από μόνο του επαρκές για να παίξει το ρόλο που έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια σε πολιτικό και γεωστρατηγικό ρόλο διεθνώς. Εγώ δεν θα προχωρούσα στη συζήτηση προς το παρόν για συγκρότηση ή μη στρατού, αλλά θα έλεγα ότι πρέπει με αποφασιστικά βήματα τις επόμενες δεκαετίες να περάσουμε στην πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης. Δεν γίνεται η Κίνα να είναι μια αχανής χώρα την οποία την εννοεί σε μένα τηλεφώνημα, το ίδιο και η Ρωσία, το ίδιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και για να μπορέσει να συνοηθεί με την Ευρώπη να κάνει μια τριανταριά τηλεφωνήματα και να θέλει ένα-δύο εβδομάδες. Λοιπόν, χρειάζεται, με σεβασμό στην παράδοση, με σεβασμό στη διαδρομή, μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την επόμενη και την μεθεπόμενη μέρα. Η οποία δεν υπάρχει, αλήθεια είναι, κύριε Ζαχαριάδη. Η οποία πιστεύω ότι υπό την πίεση των εξελίξεων θα εφευρεθεί, αλλιώς θα μπουν νέα υπαρξιακά ζητήματα για την ίδια την Ευρώπη. Για να δούμε τι θα δούμε. Θα τα ξαναπούμε με τον κύριο Ζαχαριάδη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, κύριε βουλευτά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για τη μεγάλη άνεση να δίνουμε απαντήσεις και να απαντάμε έτσι πρέπει. Έτσι αναλυτικά. Πρέπει. Έτσι πρέπει. Δεν είναι ούτε δεδομένο, ούτε αυτονόητο. Και γι' αυτό. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.